Παλάσκα, είναι ένα επιχείρημα πολύ βασικό, γιατί η Ειρήνη δεν μπορεί να ξέρει ούτε τα πολλά νομικά, ούτε τι έχει συμβεί. Και προκειμένου μιλάμε και για μία μήνυση η οποία ήταν κρυφή μέχρι την τελευταία στιγμή. Άρα δικαιολογεί την ένταση της. Μία μπούρδα και μισή. Όλο αυτό είναι μία μπούρδα και μισή. Ίσα που απασχολήσαμε 5 στις φυλακές, ίσα που απασχολήσαμε ένα κρατητήριο, γιατί είναι μία μπούρδα και μισή. Τώρα, πώς πλέχτηκε αυτό, πώς έγινε, γιατί έγινε, κανείς δεν έχει καταλάβει. Κανείς δεν έχει καταλάβει τόσο καθόλου μυαλό δεν έχει η Ειρήνη και πήγε τώρα να κοβάλει μόνη της. Δεν είχε μαζί της ούτε το δικηγόρο της. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να κάνει τι. Άιντε λοιπόν και κατηγορηθεί τι θα κάνει. Άρα θα γιατί φύγει. Το έκανε, είπα, λέτε. Γιατί έγινε όλο αυτό, δεν ξέρω, είναι μια μπούρδα. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι προσέγγιση. Δηλαδή, είναι ανούσιο. Μην ξεχνάτε, κύριε Μπαλάσκα, ότι είναι ένα κορίτσι 24 χρονών. Από ψηλά. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κορίτσι 24 χρονών που δεν φημίζεται για την ψυχραιμία της. Ελένη μου, δύο λεπτάκια. Θέλω λίγο μια ερώτηση. Είναι μια μπούρδα και μισή, ενώ στη βάση και στην πράξη. Όλο αυτό είναι προς τέλος. Ποιο εξηγήστε, μην μου λέτε μια λέξη. Δημοσιογραφική. Εικόνα. Είναι όμως ένας άνθρωπος που κατηγορείται για κάτι. Κατηγορεί έναν άνθρωπο ότι την έχει βιάσει. Είναι μια μπουρδαγιά. Δεν έχει καμία χρηστικότητα και πρακτικότητα όλο αυτό. Την υπόθεση των βρεφών λέτε τώρα. Δεν μου λέτε για λόγο εντύπωση. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Τι είναι μια μπουρδα. Τι είναι μια μπουρδα. Τι είναι μια μπουρδα. Τι είναι μια μπουρδα. Μια μπουρδα, πώς το λέω, Τάσο, εγώ για να μην παρεξηγηθώ. Μια μπουρδα εννοώ ότι δεν έχει καμία βάση όσον αφορά την γενόμενη υπόθεση και την υπόθεση την η οποία ψάχνει από τις αστυνομικές αρχές για τον θάνατο των 4 παιδιών. Όχι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι... Κάποιοι άνθρωποι θύχτηκαν, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτό. Κάποιοι το έκαναν και έντεχνα να μπορέσει να μαγκωθεί επιτέλους αυτό το θηλυκό, επειδή κάποια στιγμή η αστυνομία δεν μπόρεσε να το μαγκώσει. Κάποιος κάπου κάποτε, όταν και όποτε. Αυτό λέω. Αν σας κατηγορούσαν για βιασμό, θα καταθέτατε μήνυση. Θα το έκανα κι εγώ, ρε Τάσο. Κι εγώ, αγόρι μου, θα το έκανα. Αυτός ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή... Ότι εγώ σου λέω από την άλλη, καλά έκανες. Στήχτηκε ο μπαμπάς και καλά έκανες. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό που λέει... Τάσο, εγώ αισθάνομαι ότι αυτό που λέει ο κύριος Μπαλάσκας είναι το μπούρδα. Δεν το αναφέρει. Δεν προσφέρει κάτι στην άλλη υπόθεση. Ναι, δεν προσφέρει κάτι. Αλλά ότι όλο αυτό δεν συνεισφέρει πουθενά στην ουσία της υπόθεσης που εδώ ερευνάται ο θάνατος πέντε παιδιών. Και καλά έκανε, δεν λέει κάτι. Είναι οι κάμερες τώρα να παίξουν μπάλα τώρα όλο αυτό. Αλλά αυτό είναι θέμα της ειρήνης, κύριε Παλάσκα. Ειρήνη. Δείχνει όμως δείχνει και την προσωπικότητα. Άντε και την κάτσε στο σκαμνί, τι θα της πάρεις. Εγώ πάρει λεφτά, δεν έχει μάτι να κλάψει. Παλάσκα. Μα θέλει να σταματήσει να λέει αυτά δημόσια. Συμφωνώ. Είναι λοιπόν μια τροχοπέδη όσον αφορά το στόμα. Άρα και λοιπόν γι' αυτό είπα και εγώ δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό το θηλυκό, δεν έχει μυαλό καθόλου μέσα. Πρέπει να σταματήσει. Ο εντολέας μου μετακόμισε. Ταλαιπωρεί τον εαυτό της. Δεν το καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Δεν καταλαβαίνει εκείνη τι κάνει. Αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Όμως ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό και ρώτησα τον Τάσο. Αν αύριο συνεχίσει να λέει το ίδιο, τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό. Μόνο. Άμα, να πάμε τότε να αγοράσουμε ένα χαζόμετρο, ένα βλακόμετρο και να το βάλουμε να μετράει. Δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο, Σταύρος, αυτό. Και πανέξυπνη είναι και μυαλό έχει. Θα το δεις σε λίγο. Λοιπόν, τι θα κάνει.